Πάμε στον οικονομικό διαχειριστή του Μπασιξέ και πρόεδρο του Μπασιξέ Λεμεσού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρους, για να δούμε αυτά τα μέτρα σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήματα. Τους κανόνες τους μελετήσατε, κύριε Θεοχάρους, πώς τους βλέπετε? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκου, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Βεβαίως τους μελετήσαμε, το παραλάβαμε και επίσημα βασικά δύο πρωτόκολλα. Το ένα που αφορά το πρωτόκολλο του προορισμού και το άλλο που αφορά το πρωτόκολλο λειτουργίας καταλυμμάτων. Το θετικό είναι όσον αφορά το πρωτόκολλο της λειτουργίας των καταλυμμάτων, είναι διαχειρίσιμο και αυτό είναι πολύ θετικό. Σίγουρα θα υπάρξουν, δεν μπορεί να είναι 100%, ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές, πρωτόγνωρους τρόπους λειτουργίας, αλλά σε όλη αυτή την κατάσταση μπορώ να πω ότι θα μπορούμε να διαχειριστούμε τη λειτουργία των καταλυμμάτων μας. Υπάρχουν κομμάτια που τα θεωρείτε ακραία, με την έννοια ότι θα είναι δύσκολο να υιοθετηθούν κάποια από τα μέτρα που εισηγούνται μέσα στο πρωτόκολλο? Θεωρώ ότι υπάρχουν, δεν θα έλεγα ακραία, διότι οι στιγμές που ζούμε είναι ακραίες. Ακριβώς, ναι. Ενώ δύσκολο να υλοποιηθούν, αυτό εννοούσα. Ναι, θα σας πω. Ναι. Είναι εφικτό. Το πρωτόκολλο είναι εφικτό. Και αυτό είναι, όπως επανάλαβα και πριν, είναι το θετικό της όλης υπόθεσης. Τώρα, κάποια σημεία μέσα, τα οποία θα χρειαστούν ίσως βελτίωσης, ίσως κάποιας τροποποίησης. Πιστεύω ότι και με τις επιδημολογικές μας επιδόσεις, εάν συνεχίσουμε να έχουμε αυτόν το πολύ πολύ θετικό και πολύ καλό πρόσωπο που βγάλαμε μέσα από τον κορονοϊό, πολλά από αυτά θα μπορούσαν και, και στο μέλλον να μπορούν να γίνουν πιο λειτουργήσιμα, ας το πούμε έτσι. Άρα από την 1η Ιουνίου θα δέχεστε εσωτερικό τουρισμό? Θα είναι έτοιμα όλα τα ξενοδοχεία που θα ανοίξουν να δεχτούν εσωτερικό τουρισμό? Αυτή τη στιγμή είναι η ξενοδοχειακή βιομηχανία. Σίγουρα της δόθηκε το πράσινο φως από την 1η του. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι θα πρέπει να μελετήσουμε και τα υπόλοιπα τα οποία διέπουν τη λειτουργία μας, όπως παραδείγματος χάρη αεροδρόμια, τα οποία αρχίσαν σιγά σιγά και θα ανακοινώνονται κάποιες πτήσεις ή κάποιες χώρες. Πιστεύω ότι θα αυξηθούν οι χώρες της Α και Β κατηγορίας. Αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι και τις 19 Ιουνίου οποιοδήποτε θέλει να επισκεφτεί την Κύπρο, πρώτα πρέπει να βρει την κατάλληλη πτήση και δεύτερον πρέπει να επιφέρει και έναν πρωτόκολλο πιστοποιητικών υγείας. Μάλιστα. Το οποίο πρέπει να είναι λιγότερο από τις 72 ώρες πριν της άφηξής του. Όλα αυτά μελετούνται και φυσικά περιμέναμε και το διάγγελμα του Προέδρου χθες το βράδυ, το οποίο μας εξέπληξε και αυτό θετικά. Δεν το μελετήσαμε φυσικά σε λεπτομέρεια, όμως είναι κάτι το οποίο οι επιχειρήσεις στην Κύπρο, είτε μικρές, είτε μέτριες, είτε μεσαίες, οι αυτοεργοδοτούμενοι στην Κύπρο, θέλαν οξυγόνο. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει οξυγόνο για να πάρουν ρευστότητα. Άρα είναι σημαντικό αυτό το οξυγόνο. Τι θα ικανοποιήσει τον τουριστικό τομέα φέτος, τον Μπασιξέ, σε σχέση με τους αριθμούς τουριστών που αναμένεται στην Κύπρο? Κοιτάξτε, αντιλαμβανόμαστε ότι το 2020 θα είναι ζημιογόνο. Αυτό δεν τίθεται θέμα. Ναι. Θα προσπαθήσουμε αυτή τη ζημιά να μην δημιουργήσει τέτοιο πλήγμα στη βιομηχανία που στο μέλλον να της δημιουργήσει περαιτέρω δυσκολία. Τα βλέπουμε όλα τα πράγματα πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Υπάρχει μια ενότητα μεταξύ των ξενοδόχων στον Μπασιξέ και θα τα αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και με ευθύνη και προς το κράτος μας αλλά και προς τους συμπολίτες μας. Μάλιστα. Πόσα τώρα δεκάδες ερωτήσεις για το θέμα που αφορά το κομμάτι των τιμών για εσωτερικό τουρισμό. Έρχονται καλύτερες προσφορές? Έρχονται καλύτερες. Μου θυμίσετε για το Better Days Are Coming του Υπουργείου Τουρισμού. Λοιπόν,
το μελετούμε και αυτό, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι με το σωστό χειριστές οι συμπολίτες μας, κύριε Κυριάκου, είναι ενημερωμένοι όσον αφορά τις τιμές των ξενοδοχείων και που έχουν πρόσβαση στις τιμές των ξενοδοχείων. Εγώ θα τους καλέσω το ξενοδοχείο προτίμησης τους ή τα ξενοδοχεία προτίμησης τους, όταν και αφού έχει έρθει η ώρα, να πάρουν το τηλέφωνο και να επικοινωνήσουν με τις κρατήσεις των ξενοδοχείων και εκεί θα δουν ότι θα υπάρξουν πολύ ελκυστικές προσφορές. Μάλιστα. Πότε θα το ανακοινώσετε όλο αυτό? Σύντομα. Δεν θα ήθελα να πω κάτι σήμερα το οποίο να δεσμεύει και συναδέλφους μου, αλλά και το σύνδεσμο. Μάλιστα. Ακούμε ότι πολλά ξενοδοχεία θα μείνουν κλειστά. Όντως θα μείνουν κλειστά, κύριε Θεοχάρους, πολλά ξενοδοχεία? Υπάρχει και αυτό να πάνω στο τραπέζι. Όμως κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται και κάποια ξενοδοχεία να μείνουν κλειστά. Χρειάζεται για ποιο λόγο, για να υπάρχει... Να σας πω, ναι. Και να μην παρεξηγηθώ, αλλά θα σας το πω έτσι με τον τρόπο τον οποίο... πώς το έχω βάσει στο μυαλό μου. Η κίνηση θα είναι μειωμένη. Μιλούμε για 70 με 80. Ας διοχετευτεί και να έχει και μια ουσία. Δεν μπορεί να πάει σε όλα τα καταλήμματα, να ανοίξουν όλα τα ξενοδοχεία στην Κύπρο. Με αυτόν τον πνεύμα λέω ότι ίσως και να χρειάζεται κάποια ξενοδοχεία να μείνουν κλειστά το 2020. Είναι ανάλογα και με την λειτουργία του κάθε ξενοδοχείου. Δηλαδή αν κάποιο ξενοδοχείο έχει αποκλειστικότητα με συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πράκτορα και ο ταξιδιωτικός πράκτορας τα πλάνα του είναι για μετέπειτα. Διότι η δυσκολία, Νικήτα, είναι το γεγονός ότι η ρωσική και η αγγλική αγορά, που είναι οι κύριες αγορές μας, το 60% των αφήξεων μας, των τουριστών μας, είναι και αγορές οι οποίες φαίνεται ότι θα αργήσουν να ανοίξουν τα αεροδρόμια τους. Και αυτό μας προβληματίζει. Σίγουρα, γιατί όσο πιο λίγα αεροδρόμια ανοίξουν, τόσο πολύ λιγότερος κόσμος θα έρθει. Τώρα, Wizz Air σήμερα το ανακοίνωσαν με δύο αεροσκάφη με βάση τη Λάρνακα. Καλές κινήσεις και φαντάζομαι θα έρθουν και άλλες. Πολύ καλές κινήσεις. Εθαρρυντικά νέα. Τα χρειαζόμαστε. Πιστέψτε με, περνούν οι ξενοδόχοι αυτή τη στιγμή, περνούν πολύ δύσκολες στιγμές και χρειάζονται κάποια θετικά, εθαρρυντικά μηνύματα και αυτό ήταν ένα μήνυμα το οποίο μας έδωσε θάρρος από το πρωί που το έτσι αρχίσαμε να το μαθαίνουμε. Είναι πολύ πολύ βοηθητικό. Λοιπόν, άρα έχουμε πολλά να μάθουμε, περιμένουμε. Καταρχήν, κρατήσεις τώρα στα ξενοδοχεία υπάρχουν ή δεν υπάρχει απολύτως τίποτα? Είναι όλα άσπρα ή μαύρα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και γκρίζα. Μπορεί να είναι γκρίζα, ναι. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κυριάκο, υπάρχουν κρατήσεις, απλά δεν ξέρουμε αν θα έρθουν. Κόσμο. Ναι. Ναι, διότι υπάρχουν κρατήσεις από Ρώσους, υπάρχουν κρατήσεις από Άγγλους, υπάρχουν κρατήσεις από Γερμανούς και άλλες χώρες. Ακόμα το πεδίο, ειδικά και με τα αεροδρόμια και με τις πτήσεις, δεν είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε υπομονή, συλλογικότητα, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο και σιγά σιγά να αρχίζουμε και εμείς να λειτουργούμε με κάποια βάση. Μάλιστα. Περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοχάρους. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.